Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι 25 Οκτωβρίου σήμερα και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Δραματική η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Δύο ασθενείς με κορονοϊό αρνούνται να διασωληνωθούν στο Παπανικολάου. Σχεδόν γεμάτες οι μέθη των νοσοκομείων. Έρχεται δύσκολος Νοέμβριος, προειδοποιεί ο Νίκος Καπραβέλος. Ξεκίνησαν οι ερωτασμοί για τον Άγιο Δημήτριο. Πλήθος πιστών στη λιτάνευση των εικόνων. Τα μέτρα προστασίας πήγαν περίπατο. Επίσκεψη του Κύπριου Προέδρου στη Θεσσαλονίκη. Θερμή η υποδοχή από τον Δήμαρχο της πόλης. Βαθιά η φιλία και οι κοινοί αγώνες, τόνισαν οι δύο άνδρες. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, είναι μαύρη μέρα για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Είναι μαύρη μέρα για την πολιτική ζωή της χώρας και όχι μόνο. Η κυρία Φόφη Γεννηματά, η Φόφη Γεννηματά δεν είναι μαζί μας και θα κηδευτεί με τιμές εν ενεργεία Υπουργού την Τετάρτη. Η Φόφη Γεννηματά κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός σήμερα στις 12:04 το μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την Τετάρτη ως ημέρα εθνικού πένθους. Παράλληλα, η Βουλή, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κώστας Τασούλας, διακόπτει τις εργασίες της για μία εβδομάδα. Τίποτα πάντως μέχρι πριν λίγες μέρες δεν προμήνυε την τραγική σημερινή εξέλιξη. Ήταν ραγδαία η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής αμέσως μετά την περιοδία της στα Δωδεκάνησα. Γυρνώντας από τη Ρόδο η Φόφη Γεννηματά αισθάνθηκε μεγάλη αδιαθεσία. Την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου εισήχθη στον Ευαγγελισμό, κλείνοντας και το κεφάλαιο της πολιτικής της διαδρομής, αποσυρώμενη με δήλωσή της και από την κούρσα για την Προεδρία. Συμπτώματα ατελούς ηλαιού που οφείλονται σε υποτροπή της βασικής νόσου ήταν η διάγνωση. Η μεγάλη ανατροπή όμως στην υγεία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής ήρθε κατά πληροφορίες το Σάββατο που προηγήθηκε, καθώς άρχισε να επιδεινώνεται επικίνδυνα η κλινική της εικόνα, ενώ η ίδια πορεία συνεχίστηκε και εχθές Κυριακή, αφού ο καρκίνος είχε εντοπιστεί στην κοιλιακή χώρα, καθιστώντας την κατάσταση της υγείας της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής βαριά και μη αναστρέψιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, όπως μάλιστα είχαν ενημερώσει και την ίδια. Η μοιραία κατάληξη για την Πρόεδρο του Κινήματος ήρθε σήμερα στις 12:04 το μεσημέρι, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό, σκορπώντας θλίψη και πένθος σε όλη τη χώρα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στα της πανδημίας. Επίσης, άσχημα τα πράγματα. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.937. Διενεργήθηκαν 76.793 τεστ ανίχνευσης. 632 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική και σχεδόν τα ίδια, 623 στη Θεσσαλονίκη, 164 στην Ιμαθία, 71 στο Κιλκής, 83 στην Πέλα, 133 στην Πιερία, 105 στις Σέρες και 48 στη Χαλκιδική. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 354, οι 314 ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι, με διάμεση ηλικία τα 66 έτη, ενώ το 79,4 έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Οι εισαγωγές νέων ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας ήταν 219. Οι νέες απώλειες 54, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.682. Το 95,4% των θανόντων είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Εν τω μεταξύ, άσχημη είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης λόγω της εξέλιξης της πανδημίας. Κατακόρυφη αύξηση καταγράφεται στις νοσηλίες ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε απλές κλίνες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, δύο ασθενείς εν τω μεταξύ αρνούνται να διασωληνωθούν. Έρχεται δύσκολος Νοέμβριος, προειδοποιεί ο διευθυντής της δεύτερης ΜΕΘ του Παπα-Νικολάου, Νίκος Καπραβέλος. Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μας περιέγραψε ο διευθυντής μονάδας εντατικής θεραπείας Νίκος Καπραβέλος. Μάλιστα, δύο 60χρονοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, δυστυχώς αρνούνται τη διασωληνωσή τους. 30 διασωληνωμένοι και 95 είναι στις απλές κλίνες,
μερικοί από τους οποίους είναι σε πολύ βαριά κατάσταση και δεν έχουμε κρεβάτι εντατικής. Μέχρι και μέσα στο νοσοκομείο μας δεν έχουμε. Από το πρωί είμαι σε συνεργασία με τα παιδιά. Α, και ένα άλλο φοβερό που δεν μπορούμε να τελειώσει, ακατανόητο. Έχουμε δύο, μάλιστα επικοινωνήσαμε και με το εισαγγελέα υπηρεσίας. Ενώ έχουμε δύο που έρχονται και απειλούν. Δεν θέλω να στα πλάτη μου το έχει εμάς, δεν θέλουν να διασωληνωθούν. Δεν θέλει να κλιμακωθεί η θεραπεία. Έχουν τρομακτική δύσπνοια. Ηλικίας. Είναι γύρω στα 60-65, δεν είναι μεγάλη. Όταν τους πάμε να τους πούμε που θα χρειαστεί, γιατί δεν μπορεί να συνοηθείς, είναι τέτοια η δυσπνιά τους και όχι αρνούνται, γυρνάνε με απέχθεια. Ζητάνε οξυγόνο, δηλαδή τους λέμε ότι η μόνη περίπτωση είναι να σας διασωληνώσουμε, να το δώσουμε με θετική πίεση το οξυγόνο, γιατί θα πεθάνετε, και μας πετάνε έξω. Δεν θέλουνε. Πήραμε τον εισαγγελέα και ξέρετε, εντάξει, είμαστε σε μια συνεννόηση, να το ξέρετε κι εσείς, αν δεν υπάρχει γραπτή εντολή. Δεν μπορεί να παρέμβει σε αγγελία. Λέει, κύριε μου, λέει, τι να κάνει, τι να σας κάνω, εγώ είστε γιατροί. Άμα θα κρίνουν το ότι πρέπει. Ξέρετε, είναι πολύ ψυχοφθόρο να θες να σώσεις έναν άνθρωπο, να έχεις χάσει τον ύπνο σου, την άδειά σου, το ρεπό σου και αυτός να σου πετάει το σωλήνα στα μούτρα. Οι δύο βασικές μονάδες εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου είναι πλέον γεμάτες. 99% ανεμβολίαστοι, η δική μονάδα 100%. Η δική μονάδα δεν είναι κανένα, όλοι είναι ανεμβολίαστοι. 100% είναι ανεμβολία. Η πίεση από το πρωί είναι, θέλουν να διασωληνώσουν και δεν υπάρχει κρεβάτι εντατικής να πάνε τον ασθενή. Η κατάσταση σαν επιδημία δεν είναι μόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν είναι μόνο ότι έρχονται είναι διασωληνωμένοι ή είναι βαριά. Ο κύριος Καπραβέλος εξέφρασε την ανησυχία του για επιδείνωση της κατάστασης τον Νοέμβριο. Τι άλλο να πω. Ειλικρινά πιστέψτε με, τα έχω πει όλα. Να περιγράψω πάλι τις εφιαλτικές νύχτες του Αγίου Βαρθολομαίου του περασμένου Νοεμβρίου που το βλέπω μπροστά μου να έρχεται το μήνα Νοέμβριο. Με τη στιγμή, εντάξει, να μην κλείσει η οικονομία. Συμφωνούμε απόλυτα. Το καταλαβαίνουμε, είναι και η ψυχολογία και είναι και όλα. Μα οι παρελάσεις, οι δοξολογίες, οι γιορτές, οι συνοστισμοί είναι βασικός κανόνας υγειονομικός αποφυγής της διασποράς του ιού. Το λέει και η Επιτροπή, το λένε και οι επιστήμονες, το λέει και όλος ο κόσμος, προσοχή σε στιγμές έξασης της πανδημίας, με πτώση της θερμοκρασίας, όπως βλέπουμε εμείς τώρα στη Θεσσαλονίκη, και με ένα αέρα ωραιότατον, βαρδάρι δηλαδή, που δεν έχει υγρασία, δηλαδή είναι ξύρο, είναι ό,τι πρέπει για τον κορονοϊό. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, δεκάδες είναι τα περιστατικά ασθενών με κορονοϊό και οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ ανήλθαν σε 15. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου στα... οι διασωληνωμένοι είναι, έχουμε 15 κρεβάτια αυτή την εποχή. Αυτό το διάστημα, από τα 30 που ήταν, ανεπτυγμένα είναι μόνο τα 15 και στα 15 είναι πάντα γεμάτα. Τώρα... μπορεί να αδειάσει τώρα ένα κρεβάτι, σε μία ώρα θα έχει γεμίσει, θα καλυφθεί. Άρα είμαστε πάντα πλήρες στα κανονικά κρεβάτια. Είμαστε, ενώ η δύναμη είναι γύρω είναι από 40 κρεβάτια, 80 κρεβάτια, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 60. Άρα αν έχουμε μία εμπειρία όπως η προηγούμενη που ήταν περίπου 35 εισαγωγές των COVID, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ανοίξει και άλλη κλινική για να τους νοσηλεύσει ή να βρουν άλλο τρόπο. Ραγδαία κλιμάκωση παρουσιάζει το τέταρτο κύμα της πανδημίας, ενώ παράλληλα την εμφάνιση της έχει κάνει στη χώρα η μετάλλαξη Delta Plus, που ήδη έχει μπει στο μικροσκόπιο των επιστημόνων. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ο συνολικός αριθμός των νέων διαγνώσεων στην επικράτεια έδειξε αύξηση. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 17% περισσότερες διαγνώσεις. Αν και υπάρχουν αυξομοιώσεις, σχεδόν όλοι οι δείκτες που συνθέτουν την επιδημιολογική εικόνα της χώρας καταδεικνύουν επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα, με την ανησυχία να εντείνεται καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, την απελευθέρωση της πόλης και την εθνική επέτειο του Όχι. Σήμερα, παραμονή της γιορτής του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, πλήθος κόσμου βρέθηκε στη λιτάνευση των εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας Πορταΐτισσας και στην πομπή που ακολούθησε. Ωστόσο, το ανησυχητικό ήταν ότι τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό κάποιες στιγμές και σε ορισμένες περιπτώσεις πήγαν περίπατο, αφού αρκετοί δεν φορούσαν μάσκα στην πομπή, ενώ κάποιοι έβγαζαν τη μάσκα για να σπαστούν τις εικόνες.
25 Οκτωβρίου, παραμονή της μεγάλης εορτής του Αγίου Δημητρίου και της απελευθέρωσης της συμπρωτεύουσας και η πόλη φορά τα γιορτινά της και τιμά με μεγαλοπρέπεια τον πολιούχο Άγιό της. Με τη λιτάνευση των εικόνων της Παναγίας της Πορταΐτισσας και του Αγίου Δημητρίου, παρουσία επισήμων και πλήθους κόσμου, ξεκίνησαν οι εορτασμοί στη Θεσσαλονίκη. Με κατάνοιξη, οι πιστοί προσκυνούν τα ιερά λείψανα του Αγίου Δημητρίου, ενώ στρατιωτικά οχήματα μεταφέρουν τόσο τα ιερά λείψανα όσο και τις εικόνες για την πομπή που θα ακολουθήσει. Λίγο πριν τις 10.30 το πρωί, φτάνει στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Οι ιερείς που τον υποδέχονται, σε αντίθεση με πέρσι, φορούν όλοι μάσκες, ενώ λίγο πριν βγει από το αυτοκίνητο, φόρεσε και ο ίδιος ο Μητροπολίτης. Ωστόσο, στον εξωτερικό χώρο που έχουν τοποθετηθεί εικόνες, πολλοί πιστοί κατεβάζουν τις μάσκες για να τις ασπαστούν. Η συμπεριφορά αυτή είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική τη στιγμή που η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κόκκινο και υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού. Μάλιστα, μία πιστή που μόλις φίλησε τις εικόνες βγάζοντας τη μάσκα της, δήλωσε πως τον Χριστό και τους Αγίους δεν χωράει η μάσκα. Το Χριστό και τους Αγίους μέτρα δεν χωράνε. Τα μέτρα είναι για μας, χωρίς μάσκα. Όχι. Γιατί, θα σου πω, γιατί είμαστε εικόνες. Υπό τους ήχους της μπάντας της αστυνομίας που πεάνιζε, ξεκίνησε η πομπή με τα στρατιωτικά οχήματα να μεταφέρουν τις εικόνες του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Συνοδεία των εκπροσώπων του κλήρου και αγημάτων του στρατού, η πομπή ακολούθησε τη διαδρομή από την οδό Αγίου Δημητρίου, τις οδούς Βενιζέλου, Ολύμπου και Πελοποννήσου, ενώ κατέληξε και πάλι στον ιερό ναό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Χιλιάδες πιστοί ακολούθησαν την πομπή, ενώ το παρόν έδωσαν και αρκετοί επίσημοι. Η λιτάνευση των εικόνων πραγματοποιήθηκε με τη δέουσα λαμπρότητα και με πλήθος κόσμου, όμως, από ό,τι φαίνεται, τα μέτρα σε ορισμένες περιπτώσεις πήγαν περίπατο. Η Διεύθυνση Τροχείας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν για αύριο, ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου. Έτσι λοιπόν, από τις 5 τα ξημερώματα έως τη 1 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στους δρόμους Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, Μακεδονικής Αμήνης, Σελεύκου, Αριστοτέλους, στο τμήμα της από οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Ολύμπου. Από τις 10.30 μέχρι τη 1.30. Δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λαγκαδά μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου. Πάμε στο κεφάλαιο ακρίβεια και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει όλο το τελευταίο διάστημα, το οποίο έχει εκτοξεύσει τις τιμές σε όλα τα επίπεδα. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Ατσαλάκης είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τηλεθεατές μας. Να είστε καλά και καλή σεζόν εύχομαι, αν και δεν μου φαίνεται να πηγαίνει καλά. Θα τα πούμε βέβαια για το κεφάλαιο της πανδημίας αμέσως μετά. Θέλω να μου πείτε αν βλέπετε και πότε ομαλοποίηση της κατάστασης στο παγκόσμιο εμπόριο, γιατί όλη αυτή η αναστάτωση μετά την πανδημία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ισορροπήσει και όποιος πίστευε ότι μετά από τέτοιο χτύπημα από τα lockdown δεν θα υπήρχαν απόνερα, προφανώς ονειρευόταν, έτσι, και φάνηκε κατευθείαν. Ναι, βεβαίως, πολύ σωστά έχετε δίκιο. Εμείς από το Ιούνιο του 2020
που μιλούσαμε για την οικονομία των ελαχίστων επαφών, είχαμε προσδιορίσει αυτά τα φαινόμενα. Ουσιαστικά με την έναρξη της πανδημίας κατέρευσε η ζήτηση, διότι πολλές επιχειρήσεις έβλεπαν ότι πρόκειται να μειωθεί η ζήτηση, οπότε μείωσαν παραγγελίες, μείωσαν γραμμές παραγωγής, απέλυσαν προσωπικό. Και περίπου 1,5 χρόνο μετά, κυρίως με την εμφάνιση των εμβολίων που ξεκίνησε να κινείται σε πιο γρήγορους ρυθμούς η οικονομία, mm-hmm. άρχισε να εμφανίζεται μια σημαντική ζήτηση σχεδόν σε όλους τους τομείς, η οποία έγινε υπερβάλλουσα ζήτηση, και αυτή η ζήτηση δεν μπορούσε να καλυφθεί από την υφιστάμενη παραγωγή. Για να αυξηθεί η παραγωγή, για να συναντήσει αυτή τη ζήτηση, θα χρειαστεί αρκετός καιρός, αρκετούς μήνες, και επιπλέον έχουμε δύο παράγοντες, όπως το ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα κενά κοντέινερ να μεταφέρονται, κυρίως οι εξαγωγές της mm-hmm. Κίνας διαθαλάσσης που αποτελούν 94% των εξαγωγών. Άρα μεταφορές, και το άλλο κεφάλαιο ποιο είναι? Και το άλλο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της ενέργειας, όπου οι τιμές της ενέργειας το προηγούμενο Φλεβάρι-Μάρτι κατέρευσαν και πολλές επιχειρήσεις ενέργειας, παραγωγής ενέργειας στην Αμερική κυρίως, χρεοκόπησαν λόγω των χαμηλών τιμών, δεν συνέφερε η εξόρυξη φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να είναι μειωμένη η παραγωγή. Φυσικά αυτή η μειωμένη παραγωγή τώρα δεν είναι αρκετή για να καλύψει την σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε ναι. καθώς οι οικονομίες αρχίζουν να λειτουργούν. Συν την αποεπένδυση από πολλές πετρελαϊκές εταιρείες, ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Υπάρχει αποεπένδυση. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, έχουμε πέσει σε ένα οικονομικό τρίγωνο των Βερμούντων, έτσι. Η τέλεια καταιγίδα είναι. Από τη μία, μια ζήτηση την οποία η προσφορά δεν μπορεί να καλύψει, μεταφορές απολύτως προβληματικές και πανάκριβες, και μια ενέργεια η οποία έχει εκτοξευθεί. Για να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουμε με αυτό. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι η τέλεια καταιγίδα, ακριβώς σωστά το λέτε. Και επιπλέον η ενέργεια θα επηρεάσει τις επόμενες παραλαβές εμπορευμάτων, κυρίως που θα έρθουν στις δυτικές χώρες, οι οποίες θα έρθουν σε πολύ υψηλότερες τιμές. Και την επόμενη χρονιά αναμένουμε να επηρεαστούν οι τιμές των τροφίμων. Για να ξεπεραστεί το θέμα της ενέργειας, θα πρέπει οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή τους, πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι δεν είναι πρόθυμοι mm-hmm. να το κάνουν, διότι ίσως να προσπαθούν να βγάλουν εντός εισαγωγικών τα σπασμένα της προηγούμενης χρονιάς. Ναι. Αυτοί οι οποίοι βλέπουν αυτή την κατάσταση να τελειώνει με την έλευση της άνοιξης του 2022, έχουν δίκιο ή θέλουν να χαϊδέψουν τα αυτιά μας? Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, διότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του οργανισμού, του ΟΠΕΚ, ουσιαστικά είναι ένας οργανισμός ο οποίος ελέγχει τις παραγόμενες ποσότητες με σκοπό να επηρεάσει τις τιμές για να πουλούνται σε υψηλές τιμές τόσο το πετρέλαιο όσο και το φυσικό αέριο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα καρτέλ, λειτουργεί ως καρτέλ και μπορεί να ελέγχει να μην παράγονται σημαντικές ποσότητες όταν υπάρχει ζήτηση με σκοπό να ανέβουν οι τιμές. Ναι. Αυτό βέβαια θα πρέπει η διεθνή κοινότητα να το δει και να κάνει τις σχετικές πιέσεις, διότι υπάρχουν ποσότητες που μπορούν να παραχθούν, ακόμα περισσότερες ποσότητες, απλά χρειάζεται λίγος χρόνος. Ναι. Το κεφάλαιο containers, αυτή η άλλη μεγάλη πληγή στο παγκόσμιο εμπόριο, βλέπετε να κλείνει κάποια ναι. στιγμή? Κοιτάξτε, για να κλείσει πρέπει τα πολλά άδεια containers που παρέμειναν στις δυτικές χώρες με την έναρξη της πανδημίας, πρέπει να μεταφερθούν άδεια και να σταλθούν στην Κίνα και στις άλλες ασιατικές χώρες για να φορτωθούν. Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που ανεβάζει και τα ανάβλα, και βλέπουμε ότι τα μεταφορικά ανάβλα στα καράβια έχουν ανέβει από 5 έως 6, 8 και 9 φορές σε ορισμένες περιπτώσεις. Τεράστιες αυξήσεις. Για να επιστρέψουν τα κοντέινερ χρειάζεται περίπου ένας μήνας, για να φορτωθούν περίπου άλλος ένας μήνας και για να ξαναεπιστρέψουν άλλος ένας μήνας. Μιλάμε για ένα τρίμηνο τουλάχιστον, στην καλύτερη περίπτωση. Θα μου επιτρέψετε να σας πάω λίγο και στα της πανδημίας.
Δεν ξέρω αν τρέχει κάποια έρευνα, κάποιο προγνωστικό μοντέλο από πλευρά σας αυτή την περίοδο. Άκουγα όμως πράγματα σε πολύ πρόσφατη τοποθέτησή σας και βλέπω ότι δυστυχώς επιβεβαιώνεστε. Καταρχάς, ήσασταν από αυτούς που λέγατε ότι με το ρυθμό που πάμε δεν μπορούμε να συζητάμε για τείχο ανοσίας στη χώρα μας και τελικά αποδείχθηκε ότι είχατε δίκιο. Και αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση και ξέρετε με ανησυχεί και περισσότερο είναι όταν σας ρωτάνε να εκτιμήσετε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, λέτε ότι πλέον ο εμβολιαστικός ρυθμός έχει γίνει αστάθμητος παράγοντας. Άρα τι να πεις για την εξέλιξη έτσι όπως πάντα πράγματα. Δυστυχώς η τελευταία μας έρευνα είχε δείξει ότι τα κρούσματα θα ταλαντώνονται γύρω από τις 3.500 με σύμπλην προς τα 1.000, με μία απόκληση σύμπλην 1.000. Μέχρι τώρα ήταν κάτω από τις 3.500, τώρα βλέπουμε και περνάνε πάνω από τις 3.500. Αύριο που είναι Τρίτη ίσως έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, διότι σημερινά είναι με μικρά οδείγμα. Ναι. Και αυτά πράγματι είναι ανησυχητικά, καθώς είχαμε πει σε άλλες μας έρευνες ότι τα άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν τηρούν και τα μέτρα, είναι θέμα χρόνου μέσα στο χειμώνα να τα επισκεφθεί ο ιός. Mm-hmm. Και αυτό δυστυχώς το βλέπουμε και συμβαίνει. Αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, αυξάνονται οι θάνατοι και σήμερα είχαμε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό θανάτων. Ναι. Έτσι όπως εξελίσσεται η πανδημία, τώρα δεν ξέρω, είμαστε στο τέταρτο κύμα, έχω χάσει και το μέτρημα, σας πω την αλήθεια. Πάμε ουσιαστικά για μια συνταγή την οποία θέλαμε να αποφύγουμε, δηλαδή σε μεγάλο μέρος θα ακολουθήσουμε την συνταγή της φυσικής ανοσίας, έτσι, δια της νόσησης. Ναι, τώρα πλέον είναι πολύ δύσκολο να γίνει lockdown. Στο παρελθόν όταν γινόταν lockdown αναχαιτιζόταν η εξάπλωση της πανδημίας. Mm-hmm. Τώρα επειδή δεν γίνονται lockdown και επειδή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι ανεμβολίαστο, πάνω από το 40%, οι περισσότεροι από αυτούς δεν προσέχουν, δεν παίρνουν τα μέτρα τήρησης, και είναι θέμα χρόνου να έρθουν σε επαφή με τον ιό. Ναι. Από εκεί και μετά, εάν το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι ισχυρό, θα έχουν μία στοιχειώδη φυσική ανοσία και αν δεν είναι ισχυρό θα καταλήξουν να νοσηλευτούν. Ναι. Εξού και τα στοιχεία ότι οι βαριές νοσηλείες στα νοσοκομεία προέρχονται κατά 90% από μη εμβολιασμένα άτομα. Αυτό, και κατά 10% από εμβολιασμένα που έχουν κυρίως... Αυτό, κύριε καθηγητά, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, έχουμε από τη μία πλευρά αριθμούς που είναι αμήλικτοι. Είναι κατάσταση την οποία τη βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά στα μάτια μας. Είναι τραγική. Και από την άλλη, έχουμε ένα ισχυρό αντιεμβολιαστικό ρεύμα. Η ζημία που έγινε, ήταν κακή χειρισμή, έπαιξαν πολύ κακό ρόλο τα social media. Τι συνέβη τελικά? Κοιτάξτε, τα social media σαν social media δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αυτοί που ανεβάζουν περιεχόμενο στα social media, ναι, αυτό εννοώ, παίζουν, ναι, αυτό το ρόλο. Ναι. Προφανώς δεν θα δαιμονοποιήσουμε την επικοινωνία για όνομα του Θεού. Ναι, αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλη σημασία, διότι από τη μία μεριά είναι λίγες οι θετικές επιστημονικές τεκμηριωμένες απόψεις και από την άλλη μεριά πολλά εντελώς αβάσιμα και χωρίς καμία απόδειξη στοιχεία και θέσεις βρίσκονται σε πολύ μεγάλη πληθώρα και τα οποία τα έχουμε καθημερινά στην παλάμη μας μέσα από το κινητό. Και έτσι η ενημέρωση προς την μη σωστή κατεύθυνση είναι πολύ μεγαλύτερη από την τεκμηριωμένη και την επιστημονικά αποδεδειγμένη γνώση. Mm-hmm. Πείτε μου και λίγο... αυτό δυστυχώς συμβαίνει σε πολλές χώρες. Ναι, προφανώς, ναι, δεν είμαστε μοναδικοί. Ίσως να μας χρυσώνει κάπως το χάπι, αλλά οι νεκροί είναι νεκροί, έτσι, ανεξαρτήτως αν συμβαίνει και αλλού αυτό. Θέλω να μου πείτε αν βλέπετε να μεταδίδεται ιός από μικρά παιδιά σχολείου, εννοώ, προς τις οικογένειες και επίσης αν επιμένετε στη θέση σας εκεί που είναι να στοχεύουμε στην τρίτη δόση στους μεγαλύτερους, να στοχεύουμε στην πρώτη και στη δεύτερη στους νεότερους. Κοιτάξτε, ένας τρόπος για να αναχαιτηθεί η πανδημία είναι να αυξηθούν εμβολιασμοί. Στο γενικό πληθυσμό. Ναι. Ναι. Όσο περισσότερο αυξάνονται εμβολιασμοί, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η αντιμετώπιση του ιού. Η τρίτη δόση χρειάζεται κυρίως για τα άτομα τα οποία έχουν νοσήματα
ή έχουν περάσει το εξάμηνο και θέλουν να κάνουν την αναμνηστική δόση, η οποία να πούμε ότι δεν είναι υποχρεωτική. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να αυξηθεί το υπάρχον ποσοστό των εμβολιασμών, που είναι περίπου στο 60%, να πάει στο 70%. Αν αυξηθεί κατά 10%, θα δούμε μια πολύ σημαντική διαφορά, διότι αν προσθεθεί και το ποσοστό αυτών που νόσησαν το τελευταίο εξάμηνο, ίσως να φτάσουμε κοντά στο 75-80%, mm-hmm. που είναι κάτι καλό. Το καλύτερο θα ήταν να φτάναμε στο 90-95%, αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Τα παιδιά? Τα παιδιά αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι ένα κανάλι μέσα από το οποίο μεταφέρεται ο ιός στους γονείς και κατ' επέκταση στους ηλικιωμένους. Και επειδή στους ηλικιωμένους έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι ανεμβολίαστοι ηλικιωμένοι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να έχετε καλό βράδυ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τη σύζυγό του Άντρια και έγιναν δεκτοί με τις πρέπουσες τιμές από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και τους αντιδημάρχους της πόλης στο Δημαρχείο. Οι δύο άντρες συζήτησαν για πολλά θέματα όπως την ανάπτυξη, τον τουρισμό, την υγεία και τους φοιτητές που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο αντίστοιχα, ενώ δεν παρέλειψαν να τονίσουν τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας αλλά και κοινών αγώνων της Θεσσαλονίκης με τους Κυπρίους. Η μπάντα του Τρίτου Σώματος Στρατού πεανίζει τη στιγμή που ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας υποδέχεται με λαμπρότητα και τις απαιτούμενες τιμές τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τη σύζυγό του Άντρια, οι οποίοι επισκέπτονται το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Τον Κύπριο πρόεδρο της Δημοκρατίας χαιρετίζουν οι αντιδήμαρχοι της πόλης καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι. Μάλιστα, ο κύριος Ζέρβας, κατά την άφηξή τους, έβαλε στο jukebox το τραγούδι «Χρυσοπράσινο φύλλο» του Γρηγόρη Μπιθικότσι, κερδίζοντας τα κολακευτικά σχόλια του Νίκου Αναστασιάδη. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε στις δηλώσεις του ότι ήταν μεγάλη η χαρά και η τιμή για τον Δήμο και για τον ίδιο προσωπικά να υποδέχονται τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξέρετε, οι δεσμοί μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κύπρου κρατάνε πολλά χρόνια, είναι πολύ βαθιά η φιλία και οι κοινοί αγώνες μεταξύ Κυπρίων και Ελλήνων και Θεσσαλονικαίων. Τόσο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης όσο και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκαν στη βαθιά φιλία αλλά και τους κοινούς αγώνες που συνδέουν Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο. Είναι ιδιαίτερη στιγμή γιατί πραγματικά μέσα από την ιστορία καταγράφονται ιδιαίτεροι δεσμοί μεταξύ Κυπρίων και Μακεδονίας, Κυπρίων και Θεσσαλονίκης. Πρέπει να ευγνωμονούμε τους αδελφούς μας Κυπρίους, γιατί από πολλά χρόνια πριν συμμετέχουν όχι μόνο σε εκείνους αγώνες, αλλά και στην προσπάθεια για την ανάπτυξη, για τις σχέσεις και για την εξέλιξη της ελληνικής φυλής. Μάλιστα, ο κύριος Ζέρβας επισήμανε με νόημα ότι το «Δεν ξεχνώ» για τους Θεσσαλονικείς είναι κάτι ξεχωριστό και όχι απλά ένα σύνθημα. Η Θεσσαλονίκη, το «Δεν ξεχνώ», δεν το έχει απλώς ένα σύνθημα, αλλά το έχει καθημερινή σκέψη και πράξη. Και στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια και της Κυπριακής Κυβέρνησης για την δικαίωση του αγώνα, του κοινού μας αγώνα. Υπάρχει ένας δεσμός αγώνων μεταξύ Μακεδόνων και Κυπρίων, πέρα βεβαίως από την παρουσία χιλιάδων Κυπρίων που έχουν πάρει μόρφωση, παιδεία από το Πανεπιστήμιο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πέρα από άλλους δεσμούς, αρκεί να αναλογιστείτε ότι 7.000 περίπου Κύπροι διαμένουν μονίμως
στην Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες συζήτησαν εκ των ενός πολλά σημαντικά θέματα, όπως για τον τουρισμό, την ανάπτυξη, την υγεία, τους Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο και τους Κύπριους που σπουδάζουν στην Ελλάδα, ενώ ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε πως θα ήταν ευχής έργων να έχουμε συχνά κοντά μας τον κύριο Αναστασιάδη για να συνεργαζόμαστε για τους κοινούς σκοπούς, τις επιδιώξεις και τις φιλοδοξίες μας. Πάμε στη Χαλκιδική τώρα. Αρνητικά είναι τα αποτελέσματα για βακτήρια ή μικρόβια στις αναλύσεις του νερού της Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη. Συνεχίζονται όμως οι αναλύσεις και τα επόμενα 24 ώρα αναμένονται και τα αποτελέσματα για σαλμονέλα και κάποια επιπλέον βακτήρια. Συνεχίζονται οι αναλύσεις του νερού της Αρναίας μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε 10 κατοίκους. Μέχρι αυτή τη στιγμή, ό,τι αποτελέσματα έχουμε λάβει από τις εξετάσεις που έχουν γίνει στο νερό είναι αρνητικά ως προς την ύπαρξη κάποιου μικροβίου ή βακτηρίου. Έχουν γίνει αρκετοί έλεγχοι και θα σας πω επιγραμματικά ότι για ολικά κολοβακτηρίδια, για εντερόκοκκους, για εσερίχια, όλα αυτά είναι αρνητικά. Περιμένουμε κάποια αποτελέσματα ακόμη, τα οποία θα τα έχουμε σήμερα και τις επόμενες μέρες. Τα επόμενα 24 ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα επιπλέον εργαστηριακών αναλύσεων του νερού της ίδρυψης. Όσον αφορά την σαλμονέλα και δύο πραγματάκια ακόμη, πάντως μέχρι στιγμής το νερό δεν έχει βρεθεί κάτι, το νερό είναι καθαρό. Πάντως σε ισχύ παραμένει σύσταση για τη μη πόση του νερού. Συνεχίζει να υπάρχει σύσταση προς τον κόσμο να μην καταναλώνει το νερό ως πόσιμο μέχρι να βγουν όλα τα αποτελέσματα και να πούμε με σιγουριά πλέον ότι το νερό δεν έχει κάτι και είναι καθαρό. Τα 10 κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους. Το γεγονός ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας ήταν σωρευμένα εννοείται ότι ο κόσμος θορυβήθηκε. Με 10 κρούσματα που ξεκινήσαμε να λαμβάνουμε μέτρα, δεν φυσικάσαμε ποτέ. Συνεχίζουμε, ζητάμε πανελέγχος και παρακολουθούμε συνεχώς το θέμα. Δεν είχαμε πολλά καινούργια την ημέρα. Δηλαδή ενδεχομένως να είχαμε 2 από αυτά που γνωρίζω εγώ πάλι. Γύρω στα 2 την ημέρα, αν ας πούμε μέχρι και την 5η άκουγα για καινούργια. Επίσης, η Δημοτική Αρχή Αριστοτέλη αναμένει τα αποτελέσματα από το εργαστήριο του ΕΟΔΗ στη Λάρισα για τον ροϊό και τα αποτελέσματα από τον Ελγό Δήμητρα για τα παράσιτα. Συνεχίζονται οι επικίνδυνες και παράνομες καύσεις καλωδίων από ασυνείδητους για την αποκομιδή χαλκού στην περιοχή του Γαλλικού ποταμού. Σε αποκαλυπτικό βίντεο, μέλους της ομάδας Εχεδόρου Φύσης καταγράφεται η παράνομη δραστηριότητα νεαρού την ώρα που διασχίζουν μάλιστα το συγκεκριμένο σημείο νεροβούβαλη. Η καύση των καλωδίων απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη ενέργεια εξαιρετικά επικίνδυνη. Μέλος της περιβαλλοντικής ομάδας Εχεδόρου Φύσης εντόπισε πριν από λίγες ημέρες ένα νεαρό να καίει καλώδια για την αποκομιδή χαλκού στην περιοχή του Γαλλικού ποταμού στη Θεσσαλονίκη. Όπως διακρίνεται στις εικόνες, ο δράστης δεν πτωείται από την καταγραφή της παράνομης ενέργειάς του και μάλιστα διαφορεί μέχρι να ολοκληρώσει τη δουλειά του. Δυστυχώς την ώρα της καύσης διάσχιζαν το συγκεκριμένο σημείο νεροβούβαλη. Μια φίλη της ομάδας είδε κάποιον κύριο να καίει καλώδια σε πολύ εμφανή σημείο, γιατί συνήθως πάνε και κρύβονται πίσω από θάμνες, πίσω από βάτα. Αυτός συγκεκριμένα ήταν ακριβώς μπροστά στο μονοπάτι που πηγαίναμε στο Γαλλικό. Είχε περάσει η κυρία, την βιντεοσκόπησε, μας έδωσε στοιχεία, το βρήκαμε εμείς, έχουμε τα στοιχεία αυτού του πινακίδες, το σπίτι του, τα ξέρουμε όλα. Δυστυχώς όμως για ακόμη μια φορά δεν υπάρχουν υπηρεσίες να δώσουν λύση, είτε να προφυλάξουν την περιοχή, δηλαδή προληπτικά, είτε κατασταλτικά να κάνουν κάτι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να πιάσουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους και να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Η ρηποκόνωση αυτή τη διαδικασία βλάπτει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Και αυτό γιατί η καύση των καλωδίων απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη ενέργεια ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η πρακτική είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί από την καύση ηλεκτρικών καλωδίων σε ανοιχτή ατμόσφαιρα προκαλείται ατμοσφαιρική ρήπανση, καπνός, βαρέα μέταλλα, πολυκυκλική αρωματική υδρογονάθρα και σπισιμπής
αυτές οι διοξίνες φοράνε πτυτικές οργανικές ενώσεις, δηλαδή ρήπη οι οποίοι είναι τοξικοί και καρκινογόνοι. Και είναι ρήπη στους οποίους εκτίθεται άμεσα αυτός που κάνει την καύση. Οι ρήποι αυτοί μπορούν να μεταφερθούν σε γειτονικές οικιστικές περιοχές και να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων των γειτονικών περιοχών και επίσης έχουν επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, γιατί όλοι αυτοί οι ρήποι συσσωρεύονται σε φυτά, μπορούν να προσληφθούν από ζώα τα οποία βόσκουν και έτσι να περάσουν και στην τροφική αλυσίδα. Η παράνομη αυτή πρακτική της καύσης καλωδίων για την αποκομιδή χαλκού σε ένα προστατευόμενο μάλιστα υγροβιότοπο όπως αυτός του Γαλλικού ποταμού δημιουργεί υψηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και γίνεται αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνεται. Υπάρχει και το κενό της φύλαξης αυτών των περιοχών, γιατί ο φορέας κανονικά θα έπρεπε να έχει φύλακες και σε αριθμό πολλούς και με ανακριτικά καθήκοντα. Να τον πιάσει, να τον στείλει, να έχει το δικαίωμα να τον κρατήσει. Τώρα να τον πιάσουμε, να φωνάξουμε την αστυνομία μας περισσότερες φορές κιόλας, δεν θα έχει περιπολικό διαθέσιμο ή οτιδήποτε, είναι ένα πρόβλημα. Διάσπαρτες στην περιοχή υπάρχουν εστίες με υπολείμματα καμένων υλών. Παρά την ενεργή παρέμβαση των μελών της ομάδας εχεδόρου φύσης, η παράνομη καύση καλωδίου συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Συχνό το φαινόμενο. Στη βδομάδα υπάρχουν 3-4 καύσεις όσο μπορούμε να κυνηγήσουμε και εμείς. Γιατί και η ομάδα μας, είπαμε ότι είμαστε εργαζόμενοι εθελοντές στις δουλειές μας και στον χρόνο που μας περισσεύει προστατεύουμε την περιοχή. Συνέχεια βλέπουμε νέες εστίες, νέες μαυρίλες από καύσεις. Άλλες τις πετυχαίνουμε και τις φτιάχνουμε προς το φόρο. Άλλες φορές το γιώργο, δηλαδή με αυτήν την έννοια τους φτιάχνουμε. Αλλά και άλλες φορές είναι τα βλέπουμε τα μπουκαίδια την άλλη μέρα. Συνέχεια αλλάζουν το σημείο. Είναι εύκολο να αλλάξει σημείο. Είναι μεγάλη περιοχή. Υπάρχει σημεία να κρυφτείς, να τα κάψεις. Αλλά εντάξει, εδώ θέλει μια απόφαση της πολιτείας να το λύσει. Τίποτα άλλο. Οι εθελοντές πολίτες συνεχίζουν με τις περιπολίες τους να τρέχουν πίσω από κάθε παράνομη δραστηριότητα. Παρά τις καταγγελίες της αρχής, συνοδεία αποκαλυπτικού φωτογραφικού υλικού, οι παρανομίες στην προστατευόμενη αυτή περιοχή δεν σταματούν. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους εγκληματίες του περιβάλλοντος και φυσικά όσοι ζουν σε καθεστώς ατιμωρησίας θα κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Και βέβαια η περιοχή του Γαλλικού είναι μία από τις πολλές που συμβαίνει κάτι τέτοιο με καύσεις, έτσι, και όχι μόνο για καλώδια, γενικότερα καύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Οι αργίες λόγω των εορτών στη Θεσσαλονίκη αποτελούν την καλύτερη ευκαιρία για αρκετούς να επιλέξουν κάποιον προορισμό εντός ή εκτός Ελλάδας για να πραγματοποιήσουν ολιγοήμερες διακοπές. Μάλιστα, ο προορισμός που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και ήδη είναι sold out είναι η μακρινή Ισλανδία. Ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Τράκης, Βίρονα Θεολόγη, αυτό που προκαλεί θέμα συζήτησης είναι το γεγονός ότι από τις εκδρομές απουσιάζει η ηλικιακή ομάδα 30 έως 50. Η προθέρμανση των διακοπών του καλοκαιριού, πολυήμερων ή ολιγοήμερων, σε κοντινούς ή πιο μακρινούς προορισμούς, φαίνεται πως έβαλε ξανά τους Θεσσαλονικείς στο παιχνίδι των εξορμήσεων. Δεν είναι λίγοι εκείνοι Θεσσαλονικείς που ετοιμάζουν βαλίτσες για διακοπές την 26η Οκτωβρίου, που αποτελεί αργία για την πόλη, αλλά και την 28η του ίδιου μήνα, που προ-κορονοϊού ήταν πάντα μια καλή αφορμή για εκδρομές. Σήμερα έχουμε τις πρώτες αναχωρήσεις. Το ευχάριστο είναι ότι είμαστε καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Υπάρχει το ενδιαφέρον του κόσμου, το οποίο βέβαια το ενδιαφέρον μεταφράστηκε τις προηγούμενες μέρες σε κρατήσεις. Και θα μιλήσουμε για οργανωμένα ταξίδια από τη Βόρεια Ελλάδα. Βάζοντας λοιπόν ξανά στο κάδρο τους τα ταξίδια του εξωτερικού μετά από τον πολύμινο εγκλεισμό και τους περιορισμούς που συνόδευσαν την πανδημία και αποτέλεσαν τροχοπέδι για τις εκτός σύνορων επισκέψεις, ξεκινά το crash test των αποδράσεων που αναμένεται να αποτελέσει το βαρόμετρο και για μελλοντικά ταξίδια. Το ταξίδι πάντως που κέντρισε για το τετραήμερο της 28 Οκτωβρίου του ενδιαφέρον, όπως λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Τράκης, Βίρον Θεολόγης, κάθε άλλο παρά κοντινό ή ιδιαίτερα οικονομικό είναι. Ο λόγος για την Ισλανδία, ένα ταξίδι 10 ημερών, το οποίο είναι, όπως τονίζει ο κύριος Θεολόγης, sold out. Και από την άλλη βλέπουμε ότι όταν βγαίνει ένας καλός προορισμός στο εξωτερικό, ενώ είναι πιο ακριβώς και εκεί, έχουμε μεγάλες ζητήσεις. Όσοι επέλεξαν το εν λόγω πακέτο διακοπών είναι είτε νεαρής ηλικίας μέχρι τα 30, είτε άτομα άνω των 50, που συνήθως είναι συνταξιούχοι και έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν για αρκετές ημέρες. Ίσως είναι θέμα διών, ίσως είναι θέμα το ότι
μείνανε αυτή η ηλικία περισσότερο άνεργη αυτό το διάστημα και δεν έχουν να διαθέσουν χρήματα. Οι άλλοι προορισμοί που βρίσκονται μεταξύ των προτιμήσεων των Θεσσαλονικαίων είναι το Παρίσι, η Ρώμη, η Βαρσοβία, η Κρακοβία, όταν πρόκειται για ταξίδια που πραγματοποιούνται αεροπορικώς. Και τώρα καλούτσικα είναι τα πράγματα. Είχαμε σε προγραμματισμένες πτήσεις, κρατήσεις. Έχουμε αναχωρήσεις για Παρίσι, Ρώμη, Πολωνία, Βαρσοβία, Κρακοβία. Έχουμε Αλσατία και Αλπικό τρένο. Όσον αφορά τις οδικές εκδρομές του εξωτερικού, κινητικότητα καταγράφεται για την Κωνσταντινούπολη, που αποτελεί διαχρονικά έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς για τους Βορειοελλαδίτες. Έχουμε Μπελιγράδι, Βουκουρέστι, Βουδαπέστη. Ένα σημαντικό είναι το ότι έχουμε και την Κωνσταντινούπολη. Άρχισε ξανά το ταξίδι προς την Κωνσταντινούπολη από τη Βόρεια Ελλάδα. Τις προηγούμενους μήνες και θα έλεγα και πάνω από χρόνο είχαμε διάφορα προβλήματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι ξανά το ενδιαφέρον του κόσμου ξεκίνησε. Πάντως, οι Θεσσαλονικείς και οι Βορειοελλαδίτες εκτός των εκδρομών του εξωτερικού επιλέγουν και εγχώριους προορισμούς, με τη ζήτηση μάλιστα να είναι αρκετά αυξημένη. Έχουμε από Θεσσαλονίκη και από τη Βόρεια Ελλάδα για Καλαμάτα, για Καρπενήσι, για Γιάννενα, για Αλεξανδρούπολη. Αναφορικά με τη συνολική κίνηση στα τουριστικά πρακτορία, όπως αναφέρει ο κ. Θεολόγης, βρίσκεται περίπου στο 50% του 2019. Της τελευταίας χρονιάς προ-κορονοϊού. Ωστόσο, η αποδοχή που καταγράφεται αποτελεί μιας πρώτης τάξης νότα αισιοδοξίας πως επαναρχόμαστε σιγά-σιγά προς την κανονικότητα. Σε αυτό, μάλιστα, συμβάλλει και το γεγονός πως ήδη οι Θεσσαλονικείς έχουν ξεκινήσει να διαρευνούν τα τουριστικά πακέτα για τον αρκτικό κύκλο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ο Γιώργος Φακής έρχεται αμέσως τώρα με αθλητικές ειδήσεις και θα ακολουθήσει πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Να μην χάσετε όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή τους απέναντι. Ο Χρήστος Τσαλικίδης και ο Σταύρος Ραΐλογλου θα είναι μαζί σας στις 10 ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.